Όλο το προσωπικό είναι σε θέση. Αρχίζει να κάνει ταχυκαρδία. Ταχυκαρδία. Βραδιαιρνέα. Και τότε το παρακολουθείς. Εάν βλέπεις ότι σιγά σιγά χειροτερεύει, θα κάνεις... Και αυτό πώς είναι, πώς το παίρνεις αυτό. Το ανοίγεις και το κρατάς. Είναι στη μύτη. Στη μύτη. Στη μύτη. Στις 10, αλλά... Και είναι πολύ αποτελεσματικό. Σώζει ζωές. Ακριβώς. Είναι πρόληψη ακριβώς. Και μπορεί να την κάνει ο κάθε επαγγελματίας του χώρου. Είναι κατάλληλα εκπαιδευμένη. Και στον δρόμο. Και στον δρόμο. Πια. Οι Αμερικάνοι που δίνουν στους λίστες και στο σπίτι βέβαια έχουν 8 μιλιγράμμες. Έχουμε εδώ κυνηγωτές, έχουμε ό,τι χρειάζεται για τις πρώτες βοήθειες. Ακόμα και το κάναμε. Ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Καλώς ήρθατε. Καλώς το λάθος. Καλά. Τι γίνεται. Καλά εσύ. Θα τα πούμε σε λίγο εδώ πέρα. Θα μου πείτε και εσείς τις εντυπώσεις σας από αυτό που κάναμε. Λοιπόν, εδώ πέρα γίνεται η... Εδώ είμαστε στο χώρο παραμονής μετά την χρήση. Και αυτός ο χώρος εδώ και εδώ είναι για την εισπνεώμενη χρήση. Είναι μια καινοτομία της χώρας και μάλιστα οι Ευρώπη προτιμούν ιδιαίτερως γιατί βλέπουν την εξαιρετική τάση του ΣΥΣΑ. Μπορούμε να κάνουμε ένα εξαιρετισμό και να μην έχουμε προβλήματα και στο προσωπικό. Εντάξει, οκ, κατάλαβα. Είναι ο μεγαλύτερος που στην Ευρώπη. Να συμπληρώσω κάτι σημαντικό. Μας ενδιαφέρει η ολιστική του φροντίδα. Ανεβαίνουμε πάνω, πάνω στην δηλευτική. Επάνω έχουμε και προημέρα, σε τέτοιο τρίπολ. Και βέβαια και την διάθεση όλων των εργαζόμενων να υποστηρίξουν τους χρήστες. Δεν ήταν, όπως θυμάσαι, προφανές να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το βήμα, να έχουμε ένα χώρο ελεγχόμενης χρήσης. Έχω εξαιρετικές και πολύ δυνατές αναμνήσεις από την συζήτηση που είχαμε κάνει ανήμερα τα Χριστούγεννα του 2018, όταν είχα δεσμευθεί ότι θα δημιουργήσουμε ένα τέτοιο χώρο στην Αθήνα. Και νομίζω ότι το βασικό μήνυμα το οποίο θέλουμε να στέλνουμε είναι ότι δεν μπορούμε να κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Φυσικά. Αυτός είναι ένας χώρος στον οποίο δίνει δυνατότητα στους χρήστες με ασφάλεια να κάνουν τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών. Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το οποίο μου είπε ο Πρόεδρος, ότι θα μπορούμε σύντομα να ελέγχουμε και την ποιότητα των ναρκωτικών, ώστε να γνωρίζουν οι χρήστες ότι αυτά τα οποία προμηθεύονται δεν είναι νοθευμένα και βέβαια δεν είναι απλά ένας χώρος χρήσης. Υπάρχει μια συνολική υποστήριξη έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα ολιστικά. Είναι ένα πρόβλημα, ένα πραγματικό πρόβλημα, ένα πρόβλημα το οποίο είναι μαζί μας και το πρώτο το οποίο πρέπει να διασφαλίσουμε είναι τουλάχιστον την ασφάλεια των χρηστών, ώστε να μην καταφεύγουν σε μια πραγματικότητα που νομίζω ότι είναι πολύ οικεία σε όλους, σε ανεξέλεγκτη χρήση, σε πιάτσες, σε άλλα φαινόμενα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν συνάδουν με αυτό το οποίο θα φανταζόμασταν μια κοινωνία με στοιχειώδη ευαισθησία. Αλλά εγώ δεν θέλω να πω πολλά. Θέλω καταρχάς να μου πείτε εσείς πώς ήταν η όλη εμπειρία της δημιουργίας του χώρου. Και μετά θέλω να ακούσω από εσάς. Τι κάναμε καλά, τι πρέπει να κάνουμε από εδώ στο εξής. Και να πω και κάτι ακόμα. Ναλοξόνη. Είμαστε ότι το είχαμε συζητήσει. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι χρειάστηκαν 20 χρόνια για να υπογραφεί μια υπουργική απόφαση, η οποία απελευθερώνει τη χρήση για όλους όσοι εργάζονται εδώ πέρα στον χώρο, αλλά και στον δρόμο, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε θανάτους από υπερ... Τόσο άδικους θανάτους. Πολύ άδικοι θάνατοι. Πιστεύω ότι αυτό είναι μια μεγάλη πρόοδος, μια μεγάλη κατάκτηση και πιστεύω ότι θα σώσει ζωές. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω προσωπικά, αλλά και εκ μέρους όλου του οργανισμού, που σε αυτή τη τόσο σημαντική στιγμή του οργανισμού βρίσκεστε κοντά μας. Είναι πολύ σημαντικό για το πεδίο των εξαρτήσεων να αγκαλιάζεται από την πολιτική ηγεσία και τον Πρωθυπουργό της χώρας.
Αυτό εμάς μας δίνει περισσότερη δύναμη και όρεξη να δουλέψουμε ακόμη καλύτερα και ακόμη περισσότερο. Όντως, έχετε δίκιο, περάσαμε ένα μεγάλο αγώνα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε καταφέρει αρκετά. Πρέπει να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερα, δεν το συζητάμε. Είμαστε στη διάθεση των ωφελουμένων κάθε τι το οποίο χρειάζεται βελτίωση να το κάνουμε. Και πραγματικά είναι ο πρώτος χώρος εποπτευόμενης χρήσης αυτή τη στιγμή στη χώρα με ρητούς και σαφείς όρους λειτουργίας, με άδεια λειτουργίας, πολύ βασικό αυτό το πράγμα, που δεν υπήρχε αυτό στο παρελθόν και είχαμε πολλά θέματα. Και φυσικά με εργαλεία όπως η Ναλοξόνη που αναφέρατε και εσείς, που είναι πολύ σημαντικό για τη λειτουργία. Νομίζω ότι η λειτουργία του μαζί με τους 5 κινητούς ΧΕΧ που θα κάνουμε σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων θα αλλάξει το τοπίο του κέντρου της Αθήνας αλλά και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής. Και φυσικά αυτό δεν μένουμε μόνο στην Αθήνα, γιατί υπάρχουν και προβλήματα αλλού. Πρέπει να προχωρήσουμε και σε άλλες περιοχές, σε άλλες πόλεις. Είναι ο πρώτος χώρος, κύριε Πρόεδρε, που πραγματοποιούμε εδώ στην Αθήνα. Ο πρώτος χώρος ο οποίος είναι σταθερός. Αυτό κατέστη δυνατόν με συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση και υπουργικές αποφάσεις για τους όρους λειτουργίας και βεβαίως για την δυνατότητα δημιουργίας και των άλλων 5 χώρων. Αυτός είναι ένας χώρος ο οποίος ουσιαστικά βοηθά στη μείωση της βλάβης, βοηθά τους εξαρτημένους επίσης να παίρνουν και ψυχοκοινωνική υποστήριξη και σταδιακά να μπουν και σε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης, σε συνεργασία βεβαίως με τους ειδικούς του ΟΓΑΝΑ, άρα θα σώσει ζωές. Παράλληλα, εκείνο το οποίο θα δουλέψουμε, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, θα δουλέψουμε. Εμείς είμαστε όμως η πρώτη χώρα που δημιουργούμε στη Νότια Ευρώπη ένα τέτοιο χώρο. Θα δουλέψουμε και τη λειτουργία των κινητών ΧΕΧ σε όλη την Αθήνα, που είναι το πρώτο και βασικό πρόβλημα η δημιουργία τέτοιων κινητών χώρων. Έπειτα μου εσείς τώρα. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε ότι ήταν μια πάγια διατήρησή μας πάρα πολλά χρόνια τώρα να υπάρξει ένας τέτοιος χώρος. Είμαι ένας από τους ανθρώπους που διαγνωστήκαν με HIV στο outbreak πριν από 12 χρόνια. Και μας πήρε τόσο καιρό για να πράξουμε κάτι αυτονόητο. Είναι μια εξαιρετικά καλή αρχή. Η διοίκηση του ΟΚΑΝΑ έχει δείξει πολύ καλά αντανακλαστικά. Σε μια συμβολική κίνηση, το μεγαλύτερο δίκτυο μείωσης βλάβης τον Ιούλιο μας κάλεσε με τον κύριο Θεοχάρη σε μια από κοινού ομιλία στο Στρασβούργο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, για τους χώρους επιτηρούμενης κρίσης. Και τότε διατύπωσα το ίδιο πράγμα που θα πω τώρα, ότι θάνατε από τη διαβολική δόση είναι αποτυχία των πολιτικών και τα ναρκωτικά. Κάνουμε σήμερα το πρώτο βήμα, αλλά υπάρχουν πολλά βήματα συνεργατικά που όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εσείς κύριε Πρόεδρε προσωπικά πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί, ώστε να βελτιώσουμε αισθητά την ποιότητα της ζωής αυτών των ανθρώπων και την εικόνα στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι μαζί με αυτή την πόρτα ελπίζουμε να ανοίξει η πόρτα της κοινωνίας για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στον δρόμο και κάνουν χρήση ψυχοδραστικών. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι πολύ παρατημένοι και αν κοιτάξετε σε όλη την Ευρώπη έχουμε ένα κακό προηγούμενο και ελπίζω ο χώρος είναι υπέροχος. Από την εμπορία που έχω και έχω δει και σε άλλα κράτη, είναι μια φοβερά καλή αρχή. Ελπίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπουν εδώ μέσα, θα αρχίσουν σιγά σιγά να λύνουν τα προβλήματά τους, γιατί πρόκειται για ανθρώπους που δεν έχουν ούτε ταυτότητα. Θα βρουν στέγη, θα αρχίσουν να συνδέονται με το κράτος. Η πολιτική για τα ναρκωτικά πρέπει να γίνεται διακομματικά και να γίνεται με συνένεση όλων. Δεν είναι θέμα δεξιών ή αριστερών. Είναι σαν να λες το ζάχαρο, είναι για αριστερούς ή δεξιούς. Ελπίζουμε για μια... όλα τα χρήματα που δίδονται, γιατί το μπάτζετ της Ελλάδος είναι αρκετά μεγάλο, να δοθεί εκεί που πρέπει και να αρχίσει να φτάνει στη βάση και να μην έχουμε αυτή την εικόνα των ανθρώπων των παρατημένων στους δρόμους. Και αυτό πιστεύουμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή και το πιο σημαντικό για μας είναι οι χρήστες να έχουν το λόγο στις αποφάσεις που τους αφορούν. Δεν υπάρχει πολιτική χωρίς τη συμμετοχή της ηγόμενης κοινότητας. Δεν γίνεται να βγαίνουν αποφάσεις
και να γίνονται όλα χωρίς να ρωτιούνται οι άνθρωποι που θα, θα υποστούν αυτές τις πολιτικές. Και βέβαια εργασία για, το, για τους ανθρώπους που βρίσκονται υπό τον οκανά ή είναι θεραπευόμενοι του, γιατί και εκεί έχουμε πρόβλημα και πρέπει να αυτά σιγά σιγά να αρχίσουμε το κουβάρι σιγά σιγά να το ελπίζουμε μια ανθρώπινη πολιτική και να μοιάζουμε με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν θέλετε, πάρτε το πάνω σας και εμείς θα σας βοηθήσουμε όσο θέλετε πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι τα είπες όλα λέγοντας μια, τη φράση μια ανθρώπινη πολιτική. Και κάνουμε σήμερα ένα πρώτο σημαντικό βήμα, αλλά είναι βέβαιο ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο περίπλοκο. Η ουσία το ναρκωτικό είναι το σύμπτωμα. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να δούμε λίγο την αιτία και πρέπει να δούμε τη διαδρομή από τη χρήση στην απεξάρτηση και στη λειτουργική επανένταξη. Χαίρομαι που θίγεις το ζήτημα της εργασίας, είναι απολύτως κρίσιμο. Και ο ΑΕΔ έχει ήδη βγάλει καλά προγράμματα, είναι 800 θέσεις οι οποίες έχουν βγει με πολύ γενναιόδορους όρους για τους εργοδότες. Καλύπτεται, αν δεν κάνω λάθος, το 90% των μισθών και των εργοδοτικών εισφορών για ένα χρόνο με δυνατότητα επέκτασης. Αλλά για να μπορέσουν να κάνουν όλη η χρήση αυτών των προγραμμάτων πρέπει να σπάσουμε και τις προκαταλήψεις που υπάρχουν ακόμα στην κοινωνία και να δεχτούμε μέσα μας ότι είμαστε μια κοινωνία δεύτερης ευκαιρίας. Διότι αν δεν το δεχτούμε αυτό επί της αρχής, τότε θα αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα πάντα αποσπασματικά. Ο καθένας έχει δικαίωμα, εφόσον το θέλει, το τονίζω αυτό, να ξαναπάρει τη ζωή του στα χέρια του. Εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε ποτέ αυτή την βαθιά προσωπική απόφαση που νομίζω σας έχει προβληματίσει όλους, κάποια στιγμή να βγεις από το τούνελ. Αυτή είναι μια προσωπική απόφαση, μπορούμε να βοηθήσουμε τον χρήστη να την πάρει και πρέπει να σταθούμε δίπλα του σε όλα τα επόμενα βήματα, γιατί μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο δύσκολη είναι αυτή η διαδικασία. Εσείς το ξέρετε καλύτερα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι πρώτα να υπάρχει χαρτογράφηση, να φύγουν οι άνθρωποι από τον δρόμο, να φύγουν από την αφάνεια, από το σκοτάδι, από τη βία, από την εκμετάλλευση, διότι αυτό συμβαίνει ουσιαστικά σήμερα στον δρόμο. Και όταν περάσουν αυτή την πόρτα, τουλάχιστον θα τους ξέρουν. Θα τους ξέρουν και θα ξέρουν και αυτοί ότι υπάρχει ένα κράτος το οποίο νοιάζεται. Και μετά τα επόμενα βήματα διαμορφώνονται ήδη από τον ΟΚΑΝΑ, είναι ένας οργανισμός με μεγάλη εμπειρία πια, αλλά και με πραγματική διάθεση. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας μεταφέρω είναι ότι αμέσως μετά το Πάσχα θα προκαλέσουμε πάλι μια συνολική συζήτηση σε επίπεδο δικό μου για την πολιτική μαζί τα ναρκωτικά, γιατί όπως είπαμε είναι πολύ παραγωγική, αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι της δουλειάς που πρέπει να κάνουμε και θέλουμε να δείτε να μας μιλήσετε, δηλαδή να μας πείτε εσείς τι πιστεύετε ότι είναι καλύτερο να κάνουμε. Κύριε Πρόεδρε, να μαντέψετε. Ναι. Είναι ένα μικρό κομμάτι όπως λέτε, αλλά είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί για να κάνεις όλα τα υπόλοιπα που είπατε πρέπει να παραμείνεις ζωντανός. Αυτή η χώρα σε κρατάνε ζωντανό. Μετά μπορεί να πάρει απεξάρτηση. Χάσαμε τόσες ζωές άδικα. Θέλω να μην το ξεχνάμε ποτέ. Δεν έχει πεθάνει ποτέ σε κανένα μέρος του κόσμου. Σε χώρο ελεγχόμενο. Ναι. Ναι, γιατί έχουμε μια ιατρική υποστήριξη εκτός από τη χρήση της ναλοξόνης. Έχουμε έμπειρους γιατρούς οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει αντίστοιχα τέτοια περιστατικά. Μπορούμε εδώ πέρα να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε απρόοπτο στο χώρο. Και αυτό είναι σημαντικό και πολύ σημαντικό και χαίρομαι που μιλάς με τόσο θάρρος για τη δικιά σου εμπειρία. Εξακολουθούμε και στη χώρα μας σήμερα να έχουμε πρόβλημα HIV. Δεν έχει εξαφανιστεί, το HIV δεν έχει. Μπορεί να έχει μετατραπεί σε μια χρόνια ασθένεια με την πρόοδο της ιατρικής. Εξακολουθεί όμως να είναι μια μεταδιδόμενη ασθένεια και ένας τρόπος μετάδοσης είναι η κοινή χρήση σιλικών, πράγμα το οποίο είναι αδιανόητο τη σημερινή εποχή. Τουλάχιστον αυτό ξέρουμε ότι εδώ πέρα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και το γεγονός ότι το HIV έχει γίνει ένα χρόνιο νόσημα δεν σημαίνει ότι δεν είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, επώδυνο για τον
για τον θετικό για τον, για τον φορέα και, και ακριβού στην, στην υποστήριξή του ως προς την ιατροφαρμακευτική αγωγή την οποία πρέπει να λαμβάνει. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε μαζί μας δύο ωφελούμενους του χώρου εποπτευόμενης ειδήσεις. Μάλιστα, ο ένας ήταν και ο ωφελούμενος μηδέν, όπως λέμε. Ναι, ο πρώτος. Ναι. Έτσι, η δοκιμαστική του... Ναι. Το μικρό σου. Μύρο. Μύρο. Πώς, πώς ήταν η εμπειρία? Καταρχήν, το κέντρο είναι από ό,τι είδα σαν πρώτη φάση πολύ καλό σε πολλούς τομείς. Καταρχήν είναι άψογος όλους σε ό,τι είδα, στην αποστήρωση αυτά και στα ωφέλη που θα δημιουργήσει σε ό,τι, όπως είπατε, σε ίδιες που καταλήγουν σε δρόμους, αυτά, σε χρήσεις που γίνονται δημοσίως και που δεν θα έπρεπε κανονικά και βλέπουν ο κόσμος που δεν θα έπρεπε. Και πάνω απ' όλα στην υγεία τη δικιά μας, η ομάδα εδώ πέρα που ήταν άψογοι όλοι και πάνω απ' όλα ανθρώπινοι, ενδιαφέρονται για μας, για τον κάθε χρήστη. Πιστεύεις ότι αυτό με ενδιαφέρει, πιστεύεις ότι οι χρήστες τελικά όταν μάθουν για το χώρο, φαντάζομαι το γνωρίζουν ή διότι υπάρχει αυτός ο χώρος, θα έρθουν, θα επιλέξουν να έρθουν. Όσοι θέλουν πραγματικά, βέβαια όπως είπατε πριν είναι και δικό μας θέμα, και ενδιαφέρονται θα έρθουν. Και εγώ πιστεύω ότι θα, όταν διαδοθεί η λειτουργία του χώρου, γιατί να μην θέλεις να έρθεις, δηλαδή δεν βλέπω, δεν μπορώ να δω. Υπάρχει ένα θέμα με το θέμα της χρήσης και τι έχεις απάνω σου, με ταυτόφορα. Αυτό δηλαδή ίσως είναι λίγο αρνητικό. Εντάξει, φαντάζομαι όμως ότι υπάρχει μια συνεννόηση και μια κατανόηση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μιλάμε για μια ποσότητα που είναι για χρήση, έτσι, όχι για κάτι παραπάνω. Όχι, πάντα. Και υπάρχει και μια συνεργασία. Έτσι, είναι μια στενή συνεργασία. Δεν εκπλαγείται όταν οι άνθρωποι που εδώ δουν το χώρο, η αστυνομία κλπ. Και του αναφέρει αυτό το χώρο, θα σα πούν παιδιά να πηγαίνετε. Θα σα διευκολύνει το χώρο. Ναι, γι' αυτό το θέλουμε. Δηλαδή, η ιδέα δηλαδή, ότι κυνηγάμε και ποινικοποιούμε με τόσο αυστηρό τρόπο την ατομική χρήση δεν έχει χώρο εδώ. Δηλαδή, σε αυτό το χώρο. Δεν θέλω να αισθάνεται ο άλλος ότι θα έρθει και ξαφνικά θα τον ζυμπήσουμε, ας το πούμε. Όσο το τονίζω, όσο συζητάμε πάντα για ατομική χρήση και για ποσότητες οι οποίες έχουν να κάνουν με την ατομική χρήση. Ναι, θα λύσει προβλήματα πιάτσας, δηλαδή. Ναι. Καλά, εντάξει, άμα υπάρξει και να γινόταν η διουσία, θα αποφεύγαμε κι άλλα. Αυτό το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό. τον έλεγχο της ποιότητας της ουσίας. Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι η αιτία ενός έτσι άδικου θανάτου μπορεί να είναι ή να πάρεις παραπάνω από ό,τι πρέπει ή να πάρεις τη λάθος ουσία. Δηλαδή, να πάρεις το θευμένη ουσία. Είναι ένας συνδυασμός κατά πότε, ναι. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στην ασφάλεια και στην οριμία του κόσμου που είπατε. Ο κόσμος δεν μας γνωρίζει γιατί ποτέ δεν μας παρουσίασε κανένας. Όλοι μας κρύβαν γιατί μας θεωρούσαν επικίνδυνοι. Αν θα κάνετε μία βόλτα στις πιάτσες, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι χρήστες κονσιόν, προεξαρτημένοι τέλος πάντων, είναι ακίνδυνοι. Είναι σαν να μας έχουν δώσει ένα ηρεμιστικό, ας το πούμε και έτσι. Οπότε ο κόσμος για να μας γνωρίσει χρειάζεται κάτι πολύ απλό. Να υπάρξει ο λόγος μεταπράξεως που λέμε, να κάνει μια κίνηση και η κυβέρνηση από μεριά της, όπως κάνει και ο Κανά εδώ πέρα, που βγαίνει και έχει την οριμία με όλους τους άνθρωπους. Όσο αφορά το πρόγραμμα αυτό, αν είναι το πρώτο στην Ανατολική Ευρώπη κτλ., αυτό εμένα δεν μου λέει κάτι. Γιατί κάθε μέρα βλέπω να έρχονται καινούργια ναρκωτικά στη χώρα μου που δεν ελέγχονται. Που πεθαίνει κόσμος που σκουλικιάζει, να το πω έτσι, πιο χύμα. Έτσι. Και κανένας δεν νοιάζεται για αυτά. Και έχουμε ή το κανένα εδώ πέρα, ή το πεθαινά, ή η αστυνομία να μην μπορεί να κάνει τίποτα.
Έτσι. Δηλαδή, έχω συναντήσει στον δρόμο αστυνομικό να θέλει να κλάψει, να πονάει εσωτερικά, να θέλει να κλάψει και να μην το βγάζει. Γιατί βλέπει όλο αυτό που γίνεται. Ξέρεις το. Μαζεύεται, δεν είναι ότι μαζεύεται. Μαζεύεται. Και εμείς από μόνοι μας είναι αυτό που λέμε. Και εμείς θέλουμε τον αστυνομικό μας, τον μπάτσο μας. Κάποιοι να μας ελέγχει, δώστε μας ένα χώρο. Mm-hmm. Αυτός ο χώρος θα ανοίξει για 3-4 ώρες, θα κλείσει κάποια στιγμή. Η ιδέα ότι το να είναι να μπορούμε να σκεφτούμε επέκταση του ωραρίου. Σε τώρα είμαστε 8 με 4. 8 με 4. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, έχουμε πει πώς θα πάει, να δούμε πώς θα γίνει η ροή των περιστατικών και φυσικά εφόσον δούμε ότι χρειάζεται και παραπάνω, μπορούμε να κάνουμε επέκταση. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Οι περισσότεροι χώροι και στην Ευρωπαϊκή τέλος πάντων Ένωση είναι πρωινή κατά βάση και έχουν μια επέκταση το απόγευμα. Mm-hmm. Οπότε αυτό όμως το κάνουν σύν το χρόνο, mm-hmm. αφού δουν η ροή των περιστατικών πώς έρχεται, εξελίσσεται. Δεν λέω μόνο για αυτό, δεν είναι μόνο ο χώρος που θα έχει τα άτομα. Η Ελλάδα έχει τόσους αμεμετάλλητους χώρους αυτή τη στιγμή. Έτσι, ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια, που έχουν φύγει στο εξωτερικό, δηλαδή χώρους που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε μια πλάκα. Ο Δήμος έχει χιλιάδες χώρους. Να διατεθεί ένας χώρος, έτσι, να μαζευτεί. Πόσες πιάτσες έχουμε δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή, το δηλαδή, μου ξέρετε. Είναι καμία δεκαετία μέχρι τα Πατήσια, γύρω. Εδώ, στην περιοχή. Ναι. Mm-hmm. Μέχρι τα Πατήσια, όπως σας το λέω, είναι φυσείο, είναι πάνω στο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή, κάποια στιγμή, το 2004, θυμάμαι, μας είχαν ανάμεσα σε Πατησίο, Μουσείο, Υπουργείο Πολιτισμού από πάνω και Πολυτεχνείο. Ιστορικά δεν κόλλαγε αυτό. Mm-hmm. Και έδειχνε μέσα η καρδιά της Ελλάδος το πρόβλημα και κανένας δεν το. Ιστορικά δεν κολλάνε αυτά. Ξέρεις, το ευκολότερο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή τα βάζουμε όλα κάτω τα γαλάκια. Είναι απλά να κοιτάμε αλλού. Να βλέπουμε τον άνθρωπο στον δρόμο και να κοιτάμε αλλού. Και καταλαβαίνω. Πρέπει να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το σοκ. Να, γιατί είναι ένα σοκ. Η εικόνα είναι ένα σοκ. Και να δεις παραπέρα τι μπορείς να κάνεις ουσιαστικά για να. Για να βοηθήσει. Ναι, το ζήτημα του ωραρίου και εγώ είδα ότι βασικά είναι πρωινή χώρη. Αν υπάρχει ανάγκη να επεκταθεί και το απόγευμα εδώ πέρα, είμαστε νομίζω να το δούμε. Αλλά το πιο βασικό είναι να αρχίσουμε να χαρτογραφούμε τους ανθρώπους. Να έρχονται οι άνθρωποι. Μην ανησυχείτε γι' αυτό. Ο άνθρωπος που θέλει να κάνει ασφαλή χρήση θα έρθει. Εγώ τώρα, παρόλο που είμαι χρηστής, δεν μπορώ να πηγαίνω σε περίπτωση πιάτσα που κινδυνεύω. Από τα σκουπίδια, όχι από τους ανθρώπους. Ναι, και βασική υγιεινή, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η κίνδυνη της χρήσης. Ναι, ναι. Βρωμάει όλη η Αθήνα τη γύρω. Ναι. Σηκώνει το χρήσι, πάει στη γωνία, κάνει. Ναι. Δηλαδή, ναι. Συγχωρείστε μου τα λέω τόσο χειμώνα. Όχι, όχι, έτσι πρέπει να υποθούν. Έτσι πρέπει να υποθούν. Αν δεν ακουστούν οι καταστάσεις, δεν πρόκειται να αντιληφθεί ο κόσμος γιατί μιλάμε, για να βοηθήσει ο κόσμος. Πόσοι εκτιμούμε ότι είναι οι χρήστες αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας? Μιλάμε σίγουρα για 800-900 άτομα. Ναι. Κάθε μέρα αυξάνονται. Να συμπληρώσω ότι τα στοιχεία του ΕΚΤΕ, του Τεχνικού Κέντρου, χαρακτηρίζει την προτεινότητα της τοξικομανίας, εκτιμάει τους χρήστες υψηλού κινδύνου στους 3.000 με 5.000. Ναι. Δεν είναι μόνο στη χώρα, αλλά δεν είναι μόνο το κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν κάποια δυτικά προάστια. Δεν θέλω τώρα πιο να επεκταθώ σε αυτό. Ναι. Πολύ υποβαθμισμένα, όπου υπάρχουν και εκεί πιάτσες πολύ κρυμμένες που εγκυμονούν διάφορους κινδύνους. Σε άλλες πόλεις έχουμε αυτή τη στιγμή μεγάλες. Μεγάλες εστίες χρηστών στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Μεγάλο πρόβλημα και πρόβλημα και με τον HIV και στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Στην Πάτρα. Ναι. Όπου έχουμε μεγάλες πόλεις. Ναι, είναι και πόλεις που είναι και εμπορικές. Ναι. Έχουν λιμάνια που ναι. Εκεί εντάξει. Γίνεται και εισρωή. Γι' αυτό εμείς έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο, μια ανάπτυξη ενός μεγάλου δικτύου πλέον και έχουμε κινητή μονάδα και στην Πάτρα. Στην Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε και ενισχύθηκε το street work. Και εκεί, οπότε αρχίζουν και διεισδύουν σε όλα αυτά τα σημεία συνάθρησης και ουσιαστικά τις περιοχές που δημιουργείται το πρόβλημα και η όχληση και το πρόβλημα όμως. Ναι. Προσπαθούμε να το λύνουμε. Πολύ σημαντική συμβολή. Εδώ έχουμε δύο στελέχη. Ο Χρήστος είναι από το χώρο εποπτευόμενης χρήσης και ο Ανδρέας είναι από το street work, που υπάρχει αυτή η συνεργασία και η κυρία Λαγάκου είναι
η υπεύθυνη της δομής, πολύ βοηθητική η συνεργασία αυτή, έτσι, γιατί βλέπουν αυτό που είπατε, χαρτογράφηση, πού είναι ο χρήστης, πού τον, τι ανάγκη έχει και πού θα τον παραπέμψουμε. Έχουν γίνει ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας. Κάνουμε και το καινούργιο υπνοτήριο πάλι εδώ, κοντά, δυναμικότητας 90 άτομων. Και κατά τόπους λειτουργούμε εστιασμένα σε περιοχές με κέντρα ημέρας για να λύνουμε το πρόβλημα πιο νωρίς. Από αυτούς τους, αν δεν πούμε ότι είναι 800 αυτοί στο κέντρο της, πόσοι άστεγοι? Οι άστεγοι είναι γύρω στα 200-300 άτομα σήμερα. Αυτή τη στιγμή, ένας ακόμη είμαι εγώ, ο οποίος θα μπορούσε να μπω σε δομή, αλλά δεν μπαίνω γιατί έχω σκύλο. Και δεν έχουμε λύσει αυτή τη... Δεν το έχουμε λύσει, ναι. Για πείτε, πες μου γι' αυτό. Είπε ο Δήμος Θεσσαλονίκη, αλλά δεν το λύσει. Ναι, ναι, για... Πού είναι ο σκύλος? Πού τον έχεις? Σε καβάντζα, εκεί που είναι. Ναι. Λίγο, αυτό. Είχαμε πάει στις Βρυξέλλες, είδαμε τον αντίστοιχο ξενώνα που οι χρήστες έχουν και σκύλο, και όχι μόνο οι χρήστες, και άνθρωποι που έχουν σκύλο. Και τώρα έχουμε βάλει στο νέο ΕΣΠΑ τα νέα υπνοτήρια και ξενώνες, να υπάρχει και ένας ειδικός που να μπορούν να έχουν και τα κατοικία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι μια διαδικασία, αλλά είναι στο σχεδιασμό αυτό να μπει. Είναι συνηθισμένο να έχετε σκύλο, να υπάρχει σκύλο. Συναστεγία είναι συνηθισμένο σκύλο. Θυμάστε και την περασμένη φορά που βρεθήκαμε, σας είχα πει ότι είναι ένας τομέας που μπορούν να δουλέψουν πολύ ωραία. Η χρήση είναι ό,τι έχει σχέση με τα ζώα. Και να πούνε. Αυτό μπορεί να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί τώρα έχουμε ψηφίσει ένα νομοσχέδιο πολύ σημαντικό στην Υπουργική Θεσσαλονίκη. Κάνουμε σημαντικά πράγματα με τα δέσποτα. Αυτό είναι πολύ καλή. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε λίγο περισσότερο. Ναι, υπάρχουν 12 επαγγέλματα από καλοπισμού, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Βοηθή. Και ουσιαστικά αυτό το έχουμε δει και σε συνεργασία. Δηλαδή και με του ανθρώπου που είναι στη χρήση και βγαίνουν από τι φυλακέ. Που το μεταβατικό στάδιο είναι δύσκολο και να του μεταλάβει κάποιο. Οπότε έχουμε δει εκεί πέρα σε αυτό που είπε ο Χρήστο, το κομμάτι να μπορούν να βγάλουν άδεια καλοπισμού ζώων. Και μετά να δούμε αν μπορούν να γίνουν εκπαιδευτέ ή σε χώρο φύλαξη. Αυτό είναι πολύ, πολύ σωστό αυτό που λες. Και θα μπορούσαμε βέβαια και οι Δήμοι, κύριε Πρόεδρε, στα καταφύγια δεσπότων. Και τι να μην προσλάβουν εκεί, δηλαδή να μπορούσαν να προσλάβουν οι Δήμοι. Είναι μελέτη για τη θεραπευτική υπασία με τους ανθρώπους που είναι αφαιρούμενοι. Είναι εξαιρετική η σχέση που έχουν. Καταρχάς, μόνο και μόνο η επαφή με ζώα βοηθάει, φαντάζομαι. Μόνο καλό μπορεί να κάνει. Άρα, αν και το επάγγελμά σου, εκτός από τη συντροφιά σου. Μόνο αγάπη, δεν υπάρχει επάγγελμα. Ναι, έτσι είναι. Δεν είναι το σκύλι μου, δεν είναι το πλάνο μου, είναι το παιδί μου. Ναι. Οπότε, μόνο η αγάπη μου. Πόσα χρόνια τον έχεις το... Αυτά. Αυτά. Ναι. Οικογένεια. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Οπότε τώρα είμαστε σε αυτή. Αυτό να το κοιτάξουμε, να το δούμε αυτό και θέλω να δούμε λίγο και το θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης, να σκεφτούμε λίγο πιο έτσι, δημιουργικά, κυρίως για τους Δήμους και για καταφύγια, να δώσουμε δηλαδή ενδεχομένως μια προτεραιότητα εκεί. Είναι σημαντικό επίσης, Πρόεδρε, ότι παρέχεται και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, γιατί πολλές φορές υπάρχουν συνοσηρότητες, άρα χρειάζεται υποστήριξη και ειδικούς οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Αυτό γίνεται και για τους λόγους μετά της επανένταξης. Βεβαίως, και στη συνέχεια για να μπορέσουν να βρουν, να λάβουν και έναν επαγγελματικό προσανατολισμό εφόσον καταστεί δυνατή απεξάρτηση. Το συνεχές της φροντίδας ξεκινάει με όλη αυτή την προηγούμενη από το δρόμο, εδώ, κέντρο ημέρας, υπνοτήρια, εκείνο η πρώτη βάση. Μετά νομίζω έχει ανοίξει ο δρόμος. Μέσα από τη σχέση που κάνουμε με τους νομούς, αυτό είναι το σημαντικό. Και βέβαια αυτό ο Πρόεδρος, ο Υπουργός σας, κάποια στιγμή θα σας το ανακοινώσει, το μέλλον σε όλα αυτά είναι να έχουμε στη χώρα μας την κοινωνική κατοικία. Που εκεί θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θα φύγουμε και από το κομμάτι των υπνητορίων των ξενώνων και θα πάμε στο ανταποδοτικό της κοινωνικής κατοικίας, που εκεί όλοι σας θα μπορείτε να, αυτό που λένε οι ξένοι, housing first, σπίτι πρώτα. Εγώ πάντως θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εδώ στην ομάδα και γιατί με έχει βοηθήσει προσωπικά και στη θεραπεύτρια την κυρία Κατερίνα και στο κοινωνικό λειτουργό εδώ. Και άμα σε ακούγομαι, πιστεύω να σε ακριστώ και να ακολουθήσουν κι άλλοι.
θα μου επιτρέψετε να πω κάτι τελευταίο. Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα. Θέλω να πω ότι έχουμε το know-how από την Ευρώπη, από ευρωπαϊκές πόλεις και χώρες. Είμαστε σε δίκτυα ευρωπαϊκά. Είμαστε επισήμως σύμβουλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρίσκομαι σε ένα τέτοιο φορέα για τα ναρκωτικά και με απλούστατα μέσα μπορούμε να μαζέψουμε την κατάσταση και στην Αθήνα και γενικότερα στην Ελλάδα. Έχουμε μια πολύ καλή διοίκηση αυτή τη στιγμή στον ΟΠΕΝΑ. Πολύ συνεννοήσιμη που μπορούμε μαζί να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ποια θεωρείς ότι είναι πολύ έτσι, πρότυπο που είχε πρόβλημα και κατάφερε και το αντιμετώπισε, υπάρχει κάτι που να ξεχωρίσει? Η Ζυρίχη, το Άμστερνταμ. Το Άμστερνταμ. Η Λισαβόνα. Η Λισαβόνα, ναι, 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 ναι. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Έχουμε ταξιδέψει σε όλες αυτές τις. Ωραία. Αυτό θα μας είναι πολύ χρήσιμο. Ναι. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη σύσκεψη που θα κάνουμε εφόλης της ύλης. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και για την ειλικρίνειά σας να μιλήσετε. Γιατί, όπως σας είπα, υπάρχουν πρόσωπα πίσω από το πρόβλημα. Υπάρχουν άνθρωποι. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Οπότε, στα επόμενα που θα κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Πολύ χαρικό που είδα και εγώ. Θα κάνουμε και πολλά από... Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς είμαστε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε κι άλλο. Για αυτή την συμβολική επίσκεψη, να βοηθήσουμε λίγο, αν μπορώ. Καλό έργο, καλή. Να είστε καλά, καλό πάνω.